διαβάσουμε από τη σελίδα 1009 από το κεφάλαιο Γ, από την Κορινθίους επιστολή την πρώτη και το εδάφιο 10. Εγώ δε κατά χάριν του Θεού τη δοθήσα εις εμέ ως σοφός αρχιτέκτονας θεμέλιον έθεσα, άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως σας βλέπει πώς επικοδομή, διότι θεμέλιον άλλων δεις δύναται να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δει τη επικοδομή επί το θεμέλιον τούτο χρυσόν άργυρον λίθους τιμίους ξύλα χόρταν καλάμιν, εκάστου το έργον θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πύρ θέλει δοκιμάσει το έργον εκάστου οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίον αποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Δεν εξεύρεται ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν τη φθείρει το ναό του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος ως της είστε εσείς. Μη δει σας μη εξαπατά εαυτόν, εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός, διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό, επειδή είναι και γραμμένον, ώστε συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών και πάλιν ο Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι. Ώστε μη δεις, ας μην καυχάτε εις ανθρώπους, διότι τα πάντα είναι ημών. Είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κηφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλοντα, τα πάντα είναι ημών. Σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού. Ούτως σας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε επί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να βρεθεί έκαστος πιστός. Σε μέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηφημών υπό ανθρωπίνης κρίσεως, αλλά ουδέ ανακρίνω εμ' αυτόν. Διότι συνείδησής μου δε μελέχει σου δεν πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, αλλά ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ώστε μην κρίνεται μηδέν προκαιρού έως ανέλθει ο Κύριος, ώστες και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών. Και τότε ο έπαινος θέλει γίνει σέκαστον από του Θεού. Ταύτα δε αδελφοί μετέφερα παραδειγματικός εις εμ' αυτόν και στον Απολλό δια σας δια να μάθετε δια του παραδείγματος ημών να μη φρονείτε υπέρ του ότι είναι γεγραμμένον δια να μην επέρεστε εις υπέρ του ενός κατά του άλλου διότι τι σε διακρίνει από του άλλου και τι έχεις το οποίον δεν έλαβες εάν δε και έλαβες τι καυχάσαι ως μη λαβών τώρα είστε και χορτασμένοι τώρα επλουτίσατε βασιλεύσατε χωρίς ημών και ήθε να ευασιλεύατε για να συμβασιλεύσομεν και εμείς με εσάς. Και να πάμε και στην άλλη σελίδα, το 18 εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου. Την έσω όμως εφησιώθησαν, όσο αν εγώ δεν έμελω να έλθω προς εσάς. Πριν θέλω ελθεί ταχαίως προς εσάς, εάν ο Κύριος θελήσει και θέλω γνωρίσει, ουχή των λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμη. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι λόγο, αλλά είναι δυνάμει. Τι θέλετε με ράβδο να έρθω προς εσάς ή με αγάπη και με πνεύμα πραότητος. Αμήν. Οι Κορίνθοι την εποχή εκείνη είχαν πέσει σε ένα πολύ μεγάλο λάθος λέγοντας κάποιο εγώ είμαι του Παύλου, θεωρώντας αρχηγό τους και ηγέτη τους τον Παύλο. Άλλοι έλεγαν ότι εγώ είμαι του Απολλό, άλλοι έλεγαν εγώ είμαι του Κηφά και άλλοι έλεγαν εγώ είμαι του Χριστού. Αυτό όμως δεν άρεσε καθόλου στο Θεό και στον Παύλο. Γιατί ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, ο άνθρωπος του Θεού, ο δούλος του Θεού, ήξερε ότι δεν ανήκουν αυτοί, ο λαός του Θεού σε αυτόν, αλλά ανήκει αυτός στο λαό του Θεού. Μάλιστα με απόλυτο τρόπο λέγει «Τα πάντα είναι δικά σας». Και ο Παύλος και ο Κηφάς και ο Απολλός είναι δικά σας, δούλοι σας, υπηρέτες σας. Δεν έδωσε εσάς ο Θεός σε μας, αλλά έδωσε εμάς ο Θεός σε σας. Προσέξτε να βάλετε καλά στο μυαλό σας ποια είναι
οι θέσεις και οι τάξεις που ο Θεός βάζει στην Εκκλησία. Όλα είναι δικά σας. Αφού ο Θεός και Πατέρας δεν εφίστη τον Υιό Του το μονογενή, αλλά τον έδωσε υπέρ ημών να γίνει κατάρα, δεν θα δώσει τα πάντα σε εσάς. Ακούτε, τα πάντα σε εσάς. Δεν θα σας τα δώσει όλα. Αρχίσας από τον Παύλο, τον Απολό και τον Πέτρο που τον έδωσε σε εσάς. Αλλά και ο κόσμος, ό,τι γίνεται στον κόσμο και όπως εργάζεται ο κόσμος, υπηρετεί εσάς. Χωρίς να το καταλαβαίνει. Και η ζωή, εάν υπάρχει ζωή δοσμένη από το Θεό, είναι για σας. Και ο θάνατος είναι για σας. Γιατί η ζωή είναι για μας? Για να ζούμε εν Χριστώ Ιησού, προετοιμαζόμενοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και γιατί ο θάνατος είναι για μας? Για να μεταφερθούμε από τον κόσμο αυτό στην αιώνια ζωή. Και τα παρόντα για σας, και ό,τι συμβαίνει σήμερα είναι για μας. Και τα μέλλοντα για μας. Τα πάντα τα έχει ετοιμάσει ο Θεός, αδελφέ μου, για σένα. Και εξαρτάται όχι από το Θεό, από το πώς θα διαχειριστείς αυτά τα πάντα που σου έχει δώσει ο Θεός. Πώς θα τα διαχειριστείς, πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Το Λόγο Του για σένα, το Πνεύμα Του το Άγιο για σένα, την Ανάσταση του Χριστού για σένα, το Αίμα του Χριστού για σένα, τη Σταύρωση του Χριστού για σένα, το Βαραβά για σένα, το Πιλάτο για σένα. Τα πάντα για σένα. Ένα δεν έχει δώσει για σένα, την αμαρτία. Η αμαρτία δεν είναι για μας. Μόνο η αμαρτία δεν μας ανήκει. Όλα τα άλλα είναι για μας. Αλλά το κρίσιμο σημείο είναι πώς θα διαχειριστούμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στην Εκκλησία των Κορινθίων, λέει: εγώ έκανα αυτό που έπρεπε σαν δούλος Θεού. Επιμένω, όχι σαν ηγέτης. Έθεσα θεμέλιον. Και το θεμέλιο δεν μπορεί να είναι άλλο. Είναι ο Χριστός. Αλλά τώρα προσέξτε. Προσέξτε πώς διαχειριζόσαστε αυτά τα πάντα που σας έδωσα, πώς οικοδομείτε. Σας έδωσα χρυσάφια, σίμι, λίθους πολυτίμους, ξύλα, καλάμια και χόρτο. Τι θα χρησιμοποιήσετε? Η Φενίνα χρησιμοποίησε ξύλα, χόρτα και καλάμια. Και το έργο της κάηκε. Τα παιδιά της ούτε τα ονόματά τους δεν ξέρουμε. Τίποτα δεν ξέρουμε. Η Άννα χρησιμοποίησε χρυσάφια, σίμι και λίθιους πολυτίμους. Και ήρθε η στιγμή που θα δοκιμαστεί με φωτιά το έργο του καθενός. Και το έργο της Άννας ήταν ταπείνωση, κλάμα, θλίψης, εξήτηση, ελπίδα στο Θεό, προσευχή στο Θεό. Το έργο της Φενίνα ήταν καύχησης. Να ταπεινώνει την Άννα. Να την εξουθενεί. Χόρτα, ξύλα, καλάμια, κατακάει και το έργο της. Αδελφοί αγαπητοί, το έργο εκάστου θα δοκιμαστεί με φωτιά. Γι' αυτό με προσοχή να εργαζόμαστε. Ο Θεός να μας φυλάει. Και η προσοχή μας έγκυται πρώτον στο Λόγο του Θεού. Στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Δεύτερον, στην διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Και τρίτον και καλύτερο,
στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, στον οποίο θέλουμε να μοιάσουμε, δια του οποίου σωθήκαμε, σωζόμαστε και δια του οποίου θα εισέλθουμε με τη χάρη του Χριστού πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, εάν διαχειριζόμαστε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου τη ζωή μας. Τώρα θα γίνει πιο συγκεκριμένο το μήνυμα, πώς διαχειρίζεσαι την είσοδό σου και την έξοδό σου, πώς διαχειρίζεσαι τη σκέψη σου, πώς διαχειρίζεσαι τις επιθυμίες της σαρκός σου, τις επιθυμίες των οφθαλμών σου, της καρδιάς σου και, το πνεύμα σου, πώς το διαχειρίζεσαι, πώς το χρησιμοποιείς, γιατί εσύ το, εγώ το χρησιμοποιώ. Καθένας χρησιμοποιεί τη ζωή του όπως θέλει, γιατί δεν θα σου αφαιρέσει ποτέ ο Θεός το πλέον ευλογημένο δώρο που σου δώσε, την απόλυτη ελευθερία σου. Ποτέ δεν θα την αφαιρέσει. Εσύ μπορεί να τη χάσεις και μπορείς να τη χάσεις είτε προς δόξαν Θεού γενόμενος δούλος Θεού, αλλά μπορείς να τη χάσεις και γενόμενος δούλος του κόσμου, δούλος των επιθυμιών σου και δούλος των παθών σου. Δούλος της αμαρτίας. Είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό μας δείχνει τώρα το δρόμο ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού. Κανένας σας μην εξαπατά τον εαυτό του. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου με σκέψεις ανώφελες. Εάν κάποιος μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο αυτό, θα πρέπει απαραίτητος να γίνει μωρός για να είναι πραγματικά σοφός. Γιατί υπάρχει σοφία υγιεινός, η ζωώδης, η δαιμονιώδης. Αλλά υπάρχει η σοφία η άνωθεν. Η σοφία η άνωθεν είναι αυτή που είναι αποτέλεσμα της μορίας για τον κόσμο. Το εξηγήσει ο Παύλος, ο Απόστολος. Λέει, κοιτάξτε μεταξύ σας, δεν είσαστε πολύ σοφοί, πολύ δυνατοί, πολύ ευγενείς, αλλά αντιθέτως τα μωρά του κόσμου τούτο εξέλεξε ο Θεός. Τους δυνατούς όχι, τους ασθενείς εξέλεξε ο Θεός. Τα αγενή του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός. Γιατί? Γιατί μπορεί να μετατρέψει το μωρό του κόσμου τούτου σε μωρόν του Θεού που είναι σοφότερο των ανθρώπων. Μπορεί να μετατρέψει τα ασθενή του κόσμου τούτου σε ασθενή του Θεού που είναι ισχυρότερα των ανθρώπων. Πώς? Αν ο άνθρωπος δεν εξαπατήσει τον εαυτό του λέγοντας «ξέρω». Αν θεωρήσει ότι είναι αυθεντία. Αν θεωρήσει ότι είναι σπουδαίος και είναι διδάσκαλος και καθηγητής. Για να γίνει σοφός πρέπει να γίνει πρώτα μωρός. Πώς? Ή θα τον ταπεινώσει ο Θεός όπως ταπείνωσε την Άννα, ή θα ταπεινωθεί μόνος του για να τον υψώσει ο Θεός και να τον κάνει σοφό. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε την ευκαιρία να μας υψώσει ο Θεός κατά χάριν, γενόμενη μωρή, αγενή, ασθενή, μείοντα, για να δώσουμε την ευκαιρία στο Θεό να μην καυχηθεί ούτε μία σάρξ, αλλά να κατεσχύνει τους σοφούς, τους δυνατούς και τους ευγενείς του κόσμου τούτου που είναι το θέλημά του. Γιατί να τους κατεσχύνει? Για να τους ταπεινώσει. Μήπως και αυτοί έρθουν σε Αυτόν και ταπεινωθούν και εξητήσουν τον Κύριο.
Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, τους αγαπάει όλους, όχι για να τους ξεφτυλίσει. Δεν είναι το θέμα του Θεού να ξεφτυλίσει έναν ο οποίος είναι υπερήφανος. Είναι να τον ταπεινώσει για να μην τυχόν και σωθεί. Δεν έχει κακία ο Θεός μέσα του. Δεν έχει πειρασμό ο Θεός μέσα του. Αγάπη είναι ο Θεός. Σπλάχνα έχει ο Θεός. Και θέλει την ευλογία των ανθρώπων όλων. Και πώς θα καταλάβω αν είμαι σοφός, συγγνώμη, μωρόν του Θεού ή μωρόν του κόσμου? Αν είμαι, πιο σωστά να το πω το παλάθο, συγχωρέστε με, μωρόν του Θεού ή σοφόν του κόσμου, πώς θα το καταλάβω? Εάν υπάρχει, λέει ο Λόγος του Θεού, πανουργία η ματαιότης, είναι τα χαρακτηριστικά των σοφών του κόσμου που δεν έχουν καμία σχέση με τη σοφία του Θεού. Πανουργία, πονηριά μέσα μου, και εγώ ξέρω τι φιλοξενώ μέσα μου. Ξέρω ότι πολλές φορές έχω πονηρευτεί, αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και μπορώ γρήγορα να μεταφερθώ στο θέλημα του Θεού. Ξέρω πότε ενδιαφέρομαι για τα μάταια, τα προσωρινά, τα άχρηστα, αλλά δόξα στο Θεό υπάρχει το αίμα του Χριστού που με μεταμορφώνει, επειδή θέλω να μεταμορφωθώ, να μεταμορφώνομαι κατά το πρόσωπο, κατά την εικόνα του Χριστού, που είναι αυτό που θέλουμε, αυτό που θέλει ο Θεός, να μεταμορφωνόμαστε κάθε μέρα δια της ανακαινήσεως του νοός μας, ώστε να μοιάζουμε όλο και περισσότερο στην εικόνα του Χριστού, που είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Άρα αν είσαι σοφός, για να είσαι πραγματικά σοφός, ταπεινώσου αδελφέ μου. Για να μην νομίζεις ότι είσαι σοφός, ταπεινώσου και πες: δεν ξέρω τίποτα Κύριε, λάθος έκανα, λάθος κάνω, συγχώρεσέ με. Και τότε ο Θεός θα έλθει και θα αλλάξει τα πράγματα, γιατί ο Θεός αλλάζει τα πράγματα. Την ευλογημένη Φαινίνα που δεν διοχειρίστηκε καλά τις ευλογίες του Θεού, την έβγαλε έξω από το προσκήνιο του έργου του. Τάκ, την έβγαλε έξω από το έργο του. Μετακίνησε τη λιχνία της, θα λέγαμε σήμερα, κατά την Καινή Διαθήκη. Γιατί? Γιατί διαχειρίστηκε με υπερηφάνεια την ευλογία του Θεού. Τη Φαινίνα, την ταπεινή, την εξουθενωμένη, την έβαλε ένδοξα μέσα στο σχέδιό του. Γιατί? Γιατί διαχειρίστηκε με ταπείνωση την ταπείνωσή της. Δεν τη διαχειρίστηκε με πείσμα, με θυμό, με οργή. Γιατί συνήθως έτσι κάνουμε όταν μας ταπεινώνουμε. Θυμώνουμε, αγριεύουμε. Δεν την βλέπω τη Φαινίνα να αγριεύει, την Άννα να αγριεύει στη Φαινίνα, ούτε να τη θυμώνει. Τη βλέπω να αντιμετωπίζει την ταπείνωσή της, την ατεκνία της, με ταπείνωση προς την υπερήφανη Φαινίνα. Τι όμορφα, αδερφοί αγαπητοί, που είναι τα μηνύματα του Ευαγγελίου. Μπορείς να διαχειριστείς την ταπείνωσή σου με ταπείνωση? Θα δεις τη δόξα του Θεού. Μπορείς να ζητάς το αίτημά σου με αφιέρωση? Θα δεις τη δόξα του Θεού. Με αφιέρωση, όχι με απέτηση. Γιατί Κύριε? Τι θα πει γιατί? Θα μας δώσει λογαριασμό ο Θεός. Ο Θεός θα πει: έλα σου εξηγήσω γιατί. Ούτε θα σου πει απαράταμε, αλλά θα σου πει: έλα εδώ παιδί μου να σε μάθω πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Όπως κάνουμε εμείς τα παιδιά μας, ένα σε μάθω όταν είναι μικρά πώς πρέπει να τρως. Δεν τρώνε με τα χέρια. Έλα σε μάθω πώς προσεύχονται. Δεν προσεύχονται εξαπλωμένοι και ανάσκελα.
έλα να σε μάθω παιδί μου πώς θα διεκδικήσεις τη δόξα του Θεού με ταπείνωση στην ταπείνωσή σου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών και γιγνώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι, αλλά ποιον σοφών? Των ανόητων σοφών, με τη σοφία τη γήινη, τη ζώδη και τη δαιμονιώδη, ενώ τη σοφία την άνωθεν πως τη γιγνώσκει. Η άνωθεν σοφία, λέει η Γραφή, και θέλω να το βρω να το διαβάσουμε, αδερφοί αγαπητοί, έχει ωραία χαρακτηριστικά, είναι πρώτον αγνή, καθαρή, αγία, δεν έχει πονηριά, ειρηνική, δεν έχει πόλεμο και μάχες, επιικής, έχει συγχωρητικότητα, ευπηθής, εμπιστεύεται το Θεό, το Λόγο του Θεού, πλήρης ελέους, γεμάτη από σπλάχνα, δεν λέει με ελέος, πλήρης ελέους, καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος, ώστε ο καρπός αυτής της σοφίας να σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Έχει καρπό αυτή η σοφία, ουράνιο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τώρα εξηγεί σε αυτούς που του λένε ότι εσύ είσαι ο αρχηγός μας. Ούτως ας μας θεωρεί πάσα άνθρωπος. Πρώτον, υπηρέτες του Χριστού. Καταλάβατε, όχι ηγέτες, ηγέτης είναι ο Χριστός. Υπηρέτες του Χριστού. Δεύτερον, οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Διαχειριζόμαστε τις μυστικές βουλές, τα μυστικά σχέδια του Θεού που μας αποκαλύπτει ο Θεός κατά την χάρη τη δοθήσα εις εμάς. Είμαστε, θεωρείτε, τίποτα περισσότερο από ότι είμαστε. Υπηρέτες είμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού που κατά χάρη μας έδωσε ο Θεός. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι κάθε ένας από τους οικονόμους να βρεθεί εν τέλει πιστός, έμπιστος εις τον Θεό, έμπιστος εις το Λόγο Του, να τον εμπιστεύεται ο Θεός και να εμπιστεύεται αυτός τον Θεό και το Λόγο Του. Μία σχέση απόλυτης αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Εμπιστεύεται το Θεό ο δούλος του Θεού και τον εμπιστεύεται ο Θεός το δούλο του. Αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτή η εμπιστοσύνη φέρνει την ενότητα. Σκεφτείτε έναν άντρα και μια γυναίκα να μην εμπιστεύεται ο άντρας τη γυναίκα του και η γυναίκα να μην εμπιστεύεται τον άντρα της, όσο και να αγαπιόνται χώρια θα είναι. Δεν μπορούν να γίνουν ένα. Εάν δεν εμπιστεύεσαι το Θεό, το Λόγο Του, και δεν αγωνίζεσαι να είσαι, να έχεις την εμπιστοσύνη του Θεού, να είσαι αξιόπιστος στο Θεό, χώρια θα είσαι από το Θεό. Θεός θα είναι εκεί και θα είσαι από εδώ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, σε μένα τον ελάχιστο, και δεν είναι ψεύτικα υπερήφανος, αισθάνεται ελάχιστος. Γιατί? Γιατί ελεύθερος όν πάντων εδούλωσα τον εαυτό μου εις πάντας, αλλά είμαι ο ελάχιστος πάντων. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι, πολύ λίγο είναι, να απολογηθώ από σας. Αλλού έχει πει ο Παύλος, είμαι ελάχιστον πάντων των Αγίων, είμαι ο πιο αμαρτωλός από όλους. Δεν είμαι άξιος να είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων, δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Τώρα αυτός ο ελάχιστος λέει, ελάχιστον είναι να απολογούμε σε εσάς. Ή οποιοδήποτε ανθρώπινη κρίση. Αλλά ούτε κι εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ.
Γιατί παρόλο που η συνείδησή μου δεν με ελέγχει, σου δεν, γιατί πράγματι ό,τι καταλαβαίνω ότι κάνω λάθος, ζητάω το αίμα του Χριστού και μετανοώ εκείνο που ξέρω. Γι' αυτό είναι πολύ ασήμαντο να απολογηθώ σε εσάς και να ανακρίνω εγώ τον εαυτό μου, γιατί ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Άρα τι να πω. Τι να πω για τον εαυτό μου, τι να πείτε εσείς για τον εαυτό μου, τι να πω εγώ για εσάς. Αφού όλους μας ο Κύριος μας ανακρίνει, γι' αυτό μην κρίνετε κανέναν τίποτα προκαιρού πριν έρθει ο κρίσιμος χρόνος της κρίσης που θα τον κάνει ο Χριστός. Μην κρίνετε τίποτα έως να έρθει ο Κύριος. Γιατί? Γιατί μόνο ο Κύριος μπορεί να φέρει σε φως τα κρυπτά του σκότους και να φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Δηλαδή ο Κύριος τι ξέρει, τι κάνεις και το σημαντικότερο, γιατί το κάνεις αυτό. Πόσο σοβαρό είναι, αδερφοί. Γιατί μπορεί να κάνω εγώ, λέω, μεγάλες ελεημοσύνες, αλλά γιατί το κάνω? Για να φανώ ότι είμαι ελεήμων. Μπορεί να κάνω επισκέψεις όλους τους ασθενείς. Γιατί το κάνω? Για να φανώ ότι εγώ πηγαίνω σε όλους τους ασθενείς. Μόνο ο Χριστός ξέρει και για σένα και για σένα και για μένα τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Γι' αυτό, επειδή μόνο ο Θεός το ξέρει αυτό, δεν μπορώ να κρίνω κανέναν, ούτε τον εαυτό μου. Γιατί στο βάθος, γιατί κάνω κάτι και τι είναι αυτό που κάνω, μόνο ο Θεός το ξέρει. Κάτι υποψιάζομαι, κάτι υποπτεύομαι. Από υπερηφάνεια το κάνω, από φιλοδοξία το κάνω. Συγχώρεσέ με, Κύριε, με ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο, με ελέγχει, ξέρω ότι με ανακρίνει ο Θεός. Αλλά εν τέλει, αδερφοί αγαπητοί, η κρίση έχει δοθεί μόνο στα χέρια του Χριστού. Μόνο Αυτός ξέρει τι κάνεις και γιατί το κάνεις. Γι' αυτό και Αυτός μας λέει, μη φρονείτε λοιπόν περισσότερο από ότι είναι και γραμμένο. Μη φρονείτε, μη σκέπτεστε, μη θεωρείτε περισσότερα πράγματα για σας, για τους άλλους, από ότι είναι γεγραμμένο. Μείνετε στο γεγραμμένο. Μείνετε στο Λόγο του Θεού. Μην επέρεστε ούτε για τον έναν, ούτε για τον άλλον, ούτε για τον εαυτό σας. Ο καυχόμενος μόνο στον Κύριο να καυχάτε. Γιατί επέρεσε για αυτόν, ξέρεις τι είναι αυτός, σπουδαίος. Ξέρεις τι είναι ο άλλος, καταπληκτικός. Ξέρεις τι κάνει και γιατί το κάνει? Δεν έχεις καταλάβει ότι αυτός ο σπουδαίος και καταπληκτικός είναι δούλος σου και θα κριθεί από τον Κύριο αν εργάζεται σωστά? Γιατί ο Κύριος ξέρει τι κάνει και γιατί το κάνει. Μην επέρεστε λοιπόν ο ένας υπέρ του άλλου και κατά του άλλου, και μην ταπεινώνετε κανέναν. Μην υψώνετε κανέναν, μην ταπεινώνετε κανέναν. Θυμηθείτε τη Φαινίνα. Θυμηθείτε την Άννα. Μην υψώνετε κανέναν, ιδιαιτέρως τον εαυτό σας. Και μην ταπεινώνετε κανέναν, ιδιαιτέρως τον άλλον. Διότι τι είναι αυτό που νομίζεις ότι έχεις και δεν το λάβες? Τι είναι αυτό? Έχεις παιδιά, Φαινίνα? Τα έλαβες. Δεν δικά σου. Άσε που θα γίνεις αιτία με τη συμπεριφορά σου τα παιδιά σου να μείνουν ανώνυμα. Ή ό,τι άλλο ο Θεός έχει ετοιμάσει. Ενώ την Άννα και το Σαμουήλ έδωσε και άλλους τρεις γιους και άλλες δύο κόρες. Και η Άννα παρέμεινε πάντοτε ταπεινή. Δεν φαίνεται πουθενά να πήγε στη Φαινία να της πει: «Πριτς, είδε σε μένα ο Θεός τι έκανε?» Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός. Ο Θεός λέει πάντοτε: «Δόξα θέλω να μου δίνεις». Τώρα λοιπόν είσαστε και χορτασμένοι. Πλουτίσατε, βασιλεύσατε χωρίς ημών. Μήπως λέτε επλούτησα,
Είμαι πλούσιος και δεν έχω χρίαν ουδενός. Πλουτίσατε, χορτάσατε, βασιλεύετε. Ποια σταματάτε. Βασιλεύετε. Ήθε να βασιλεύσετε. Γιατί αν πραγματικά βασιλεύσετε, τότε θα συμβασιλεύσουμε και εμείς που σας υπηρετούμε μαζί σας. Και εξηγεί τόσο ωραίο ο Απόστολος Παύλος που δηλαδή συγκλονίζεται η ψυχή μας. Λέει, και θέλω να το διαβάσουμε μαζί αδερφοί, στην επιστολή του προς Τιμόθεο τη Δευτέρα σελίδα 1055. Να δείτε ποιο είναι το πνεύμα του Παύλου, ποιο είναι το πνεύμα του Χριστού, γιατί ο Παύλος είναι μιμητής του Χριστού. 1055 σελίδα, Τιμόθεος Β' Τιμοθέου, και ένα εδάφιο θα διαβάσω. Το 11 εδάφιο από το δεύτερο κεφάλαιο. Β' δεύτερο κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Συγγνώμη, Β' κεφάλαιο, 10 εδάφιο. Δια τούτο 10 εδάφιο. Δια τούτο τα πάντα υπομένω, λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι για τον εαυτό μου, ούτε για τον Χριστό, για τους εκλεκτούς, για αυτούς που εξέλεξε ο Θεός, για αυτούς που με έβαλε να τους υπηρετώ, σε αυτούς που ανήκω, όχι για αυτούς που μου ανήκουνε, σε αυτούς που ανήκω, τα πάντα υπομένω για τους εκλεκτούς του Θεού, για να απολαύσουν αυτή τη σωτηρία την εν Χριστώ Ιησού μετασδόξης αιωνία. Τα πάντα υπομένω για τους εκλεκτούς, για να απολαύσουν τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει στο 11 εδάφιο, πιστός ο λόγος, διότι εάν συναποθάνομεν, τότε θα συζήσομεν. Αν πεθάνουμε νεκροί με το Χριστό, ζώντες στη γη, τότε θα συζούμε με το Χριστό. Τότε θα συζούμε με το Χριστό. Εάν συναποθάνομεν, τότε θα συζήσομεν. Και συνεχίζει, και αν υπομένομεν τα πάντα υπέρ των εκλεκτών, τότε θα συμβασιλεύσομεν με το Χριστό. Αδερφοί αγαπητοί, αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Πραγματικά το ευλογημένο. Είναι νεκρός για τον κόσμο, νεκρός για την αμαρτία, νεκρός για τον νόμο, ζωντανός για τον Χριστό. Και συζεί, λένε οι άνθρωποι, αυτοί οι δυο συζούνε, μένουν μαζί στο ίδιο σπίτι. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, θα συζήσεις με τον Χριστό και εδώ και στους αιώνες των αιώνων. Θα μένει στο ίδιο σπίτι. Δου ίσταμαι και κρούω, φωνάζει ο Χριστός στην πόρτα. Όποιος ακούσει τη φωνή μου και μου ανοίξει, τι θα κάνω. Θα μπω στο σπίτι του και θα συζήσουμε. Θα ζεις με τον Χριστό και ο Χριστός θα ζει με σένα. Μέσα σου ο Χριστός, μέσα στο Χριστό εσύ. Πότε όμως, αν πεθάνεις για τον κόσμο. Τι θα πει πεθαίνεις για τον κόσμο? Μηδέν. Εάν της νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό του εξαπατά. Εσύ είσαι μηδέν, θα συζήσεις με τον Χριστό. Θα συζήσεις με τον Χριστό. Και θα απολαμβάνεις τη δόξα του Χριστού. Θα απολαμβάνεις το έλεος του Χριστού. Θα απολαμβάνεις τη ζωή του Χριστού. Θα απολαμβάνεις την αιώνια ζωή, γιατί αυτό είναι η ζωή αιώνιος. Αλλά πρέπει να πεθάνεις για τον κόσμο. Να είσαι νεκρός για τον κόσμο. Και αν υπομένεις τα πάντα υπέρ των εκλεκτών του Θεού, τότε αυτός θα είναι βασιλιάς και εσύ θα είσαι βασιλιάς. Γιατί έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς του υψίστου ο Θεός. Πότε όμως συμβασιλεύουμε? Όταν είμαστε υπηρέτες και δούλοι με επίγνωση, υπηρετούμε, εργαζόμαστε και υπομένουμε τα πάντα υπέρ των εκλεκτών του Θεού. Αμήν. Αμήν. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου.